για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Άργους, γιατί αυτά που λέμε τώρα για ΚΕΦΙΑΠ, για κέντρο υγείας, συμβαίνουν ακριβώς στο Άργος Ορεστικό. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, όπως είχε πει και παλιότερα στην εκπομπή μας ο κύριος Τζικαλάγιας. Πολλά λοιπόν τα σενάρια, πολλά λοιπόν τα σενάρια και για το ΚΕΦΙΑΠ και για το κέντρο υγείας. Χθες υπήρξε και μια συνάντηση. Ο κύριος Τζικαλάγιας επισκέφθηκε τον κύριο Κεπαψόγλου στο Δημαρχείο. Κύριε Κεπαψόγλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι έγινε σε αυτή την επίσκεψη και τι υπόθηκε. Να πω με τη σειρά, εγώ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκπροσώπους των εργαζομένων. Μάλιστα. Τόσο του επιστημονικού όσο και του παραϊατρικού, να το πω έτσι, προσωπικού από το κέντρο υγείας, που όλα αυτά τα 10 χρόνια έχουμε μία άριστη συνεργασία και κατ' ουσίαν ο Δήμος του Άργους Ορεστικού στηρίζει τη λειτουργία και όχι μόνο του Κέντρου Υγείας του Άργους, όπως στηρίζει και τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του στρατού, της πυροσβεστικής, του νοσοκομείου, της αστυνομίας. Είναι θέμα φιλοσόφησης των πραγμάτων, γιατί όλοι αυτοί οι φορείς εμπλέκονται άμεσα με την κοινωνία, με τους πολίτες, με τους συντημότες μας, και από τη στιγμή που υπάρχει έστω και αυτή η μικρή ή μεγάλη δυνατότητα, το θεωρώ ηθική υποχρέωση, παρότι ούτε επιβάλλεται, αλλά και κάποιες φορές με πολύ δύσκολο τρόπο διασφαλίζουμε την στήριξή τους. Ναι. Κλείνω την παρέμβαση. Ότι είχαν μία επίσκεψη στο γραφείο του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ναι, στο νομό του κυρίου Τζικαλάγια, ναι, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υγείας και βλέποντας με προοπτική ότι κάποιοι συνάδελφοι γιατροί θα βγουν στη σύνταξη. Εκεί λοιπόν τους τέθηκε το θέμα ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα το ΚΕΦΙΑΠ, με όλο το πρόβλημα, ναι, αυτό που έχει δημιουργηθεί με την λήξη των συμβάσεων τέλη Φεβρουαρίου των 15 εργαζομένων, 27 Φεβρουαρίου, και την αποχώρηση των 18 αυτών υπαλλήλων, θα πρέπει, η μοναδική λύση είναι να συγχωνευτεί το κέντρο υγείας στο ΚΕΦΙΑΠ από τη στιγμή, ναι, που έχει ευρύ πεδίο και χώρο, το αντίστοιχα το κέντρο υγείας να υποβαθμιστεί κατ' ουσίαν σε αγροτικό ιατρείο, σε περιφερειακό ιατρείο, με έναν ή δύο αγροτικούς γιατρούς, και όλο αυτό το επιστημονικό προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το οποίο θα μεταφερθεί με τη συγχώνευση αυτή στο ΚΕΦΙΑΠ, θα μπορέσει να υποστηρίξει τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ και όλα μια χαρά. Λοιπόν, και το ακούτε λοιπόν, εσείς τώρα αυτό το πράγμα, ακούτε αυτό το σενάριο και πώς αντιδράτε? Αυτό λέω, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θυμάστε πολύ καλά τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει το 12, ναι, τότε με την τροποποίηση που το κέντρο αποκατάστασης έγινε κλινική του νοσοκομείου και με μια απόφαση του τότε διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Κατσίλη, θα μεταφέρονταν περίπου 30 άτομα στο νοσοκομείο. Θυμάστε τις κινητοποιήσεις, δεν θέλω να τις θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά όταν χρειάζεται τις θυμάμαι και αποτελεί αφορμή για νέες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, κλείνουμε ένα ραντεβού στις 11.30 ώρα για χθες με τους εργαζόμενους του κέντρου υγείας, και περίπου στις 11 η ώρα δέχτηκα την επίσκεψη του βουλευτού του κ. Τζικαλάγια στο γραφείο μου, που ήρθε. Την οποία δεν περιμένατε ίσως, δεν περιμένατε ότι θα είχατε συνοηθεί? Όχι. Λοιπόν, φυσικά ως φιλόξενος, όπως πάντα και εδώ δέχομαι τον καθένα, δεν θα μπορούσα να μην ερευνηθώ έστω πρώτα τον βουλευτή με τον οποίο υπάρχει αυτή η συνεργασία. Εκεί λοιπόν μου εκτέθηκε το θέμα όλο αυτό. Εδώ είναι ένα ευαίσθητο σημείο, κύριε Κεπαψόγλου. Ο κύριος Τζικαλάγιας σας είπε ευθέως για αυτό το σενάριο συγχώνευσης του? Ναι, βέβαια. Ευθέως, έτσι. Ναι, το έθεσε, λέει, ως προβληματισμό τόσο στον υπουργό όσο και στον υπεάρχη. Βέβαια, εγώ του ξεκαθάρισα ότι
δεν το κουβεντιάζουν καν, δεν είναι αντικείμενο κουβέντας το κλείσιμο ή υποβάθμιση του κέντρου υγείας μιας δομής μοναδικής πρωτοπόρας και αναγνωρισμένης από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας σε όλη 48.862 περιστατικά το 2019 υποδέχτηκε. Το 2019. 48.862. Τα οποία βέβαια δεν είναι όλα μέχρι το μεσημέρι. Περίπου αν θυμάμαι καλά 29.000 είναι μέχρι το μεσημέρι και τα υπόλοιπα περιστατικά είναι στο κομμάτι των εφημερών, μια και εφημερεύει 24 ώρες όλες τις ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, εδώ θα πρέπει και ήταν κάποια πράγματα που θεωρώ ότι πιθανό να μην γνώριζε ο κύριος βουλευτής, ότι έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης με τις τάξεις των 200.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, γιατί να εδώ να πούμε ότι σημαντικές παρεμβάσεις κτηριακές αλλά και στον άβυλο χώρο έχουν γίνει από το Δήμο. Από το υστέρημα του Δήμου γίνονται αυτές οι εργασίες και λέμε χαλάλι για τέτοιες δομές, όπως παράλληλα είπα γίνονται τέτοιες δράσεις και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Υποστηρίζονται όλο το σύστημα μηχανογράφησης με μηχανήματα, με χαρτιά, με μελάνια, με δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όταν χρειάστηκε στο παρελθόν να κάνουμε δαπάνες για επισκευή των ιατρικών μηχανημάτων, το κάναμε και αυτό. Και γενικά, ξαναλέω, υπάρχει μια άριστη συνεργασία για να μπορεί το κέντρο υγείας απρόσκοπτα να λειτουργεί με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει κεντρικά για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Ερώτηση πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό. Μόλις λοιπόν σας πρότεινε ο κ. Τζικαλάγια συγχώνευση του του κέντρου υγείας με το ΚΕΦΙΑΠ. Και του είπατε εσείς την απάντηση. Ποια ήταν η αντίδραση, δηλαδή, επιμένεις αυτό το σενάριο, ότι αυτό θα γίνει τελικά? Νομίζω ως μορφωμένοι άνθρωποι καθόμαστε να κουβεντιάσουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, με εξέθεσε την άποψή του, κατέριψα την άποψη ότι δεν γίνεται. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούμε μία πετυχημένη δομή κατ' ουσίαν να την καταστρέψουμε ή να την υποβαθμίσουμε για να με αιτιολογία να πάμε να σώσουμε κάποια άλλη η οποία βρίσκεται σε πρωτόλιο στάδιο, και θα πω εδώ τι εννοώ, να κλείσουμε όμως πρώτα το κομμάτι του κέντρου υγείας. Ναι. Εδώ να πούμε ότι το κέντρο υγείας πλέον έχει μόνιμο και ακτινολόγο με ηλεκτρονικό σύγχρονο εμφανιστήριο, άρα ο ασθενής βγάζει την ακτίνα του, ερμηνεύεται, βγαίνει δηλαδή γνωμάτευση εκεί επί τόπου, όχι όπως παλιά χρειαζόταν να τα στείλουν στο νοσοκομείο, να πάει την άλλη μέρα να τα πάρει. Έχει παιδίατρο που χάρη στην επιστημονική της κατάρτιση έχει προσελκύσει πάρα πολλές μητέρες με τα παιδιά και από τον Ιούλιο μέχρι τέλη της χρονιάς έχει εξετάσει πάνω από 2.500 παιδιά και έχει εμβολιάσει άλλα τόσα. Αυτά είναι στοιχεία που για άλλα κέντρα υγείας σε αιτήσια βάση και δεν μπορούν να τα φτάσουν. Μια τέτοια πετυχημένη δομή δεν την αποδυναμώνουμε άλλωστε με το νόμο του 17 που τροποποίησε την πρωτοβάθμια υγεία, λέει ότι υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο υγείας στην έδρα κάθε Δήμο. Δεν λέει πρέπει να υπάρχει ένα περιφερειακό ιατρείο. Ναι. Αυτά είναι πράγματα χοντρά. Δεν μπορούμε λοιπόν, ακόμη και αν υπήρχε περιφερειακό ιατρείο με βάση το νόμο που δηλαδή εσείς, όπως το λέτε κύριε Κεπατσόγλου, δεν θα περιμένατε καν να ακούσετε μια τέτοια πρόταση, ένα σενάριο. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Και τέλος πάντων, ξεκαθάρισα ότι αυτή η δομή με κάθε τρόπο θα μείνει ως έχει και σε οποιοδήποτε προσπαθήσει να την αλλοιώσει, εγώ το δήλωσα και το δηλώνω και σε εσένα Χρήστο δημόσια, ότι θα ξεσηκώσω όλη την κοινωνία και θα είναι στο δρόμο. Γιατί δεν αφορά το κέντρο υγείας του Άργους μόνο το Δήμο Άργους Οριστικού ή την πόλη του Άργους Οριστικού. Το μισό και παραπάνω βόλιο μέσω του δρόμου που έχουμε κάνει από το νόστιμο που βγαίνει στη Ράχη, όπως λέμε εκεί, προς τη Δαμασκηνιά,
επισκέπτονται το κέντρο υγείας του Άργους. Περίπου το 30% των επισκεπτών από τις 48.000 και με βάση τα στοιχεία που τηρούνται είναι από την Καστοριά. Γιατί πλέον ξέρουν το επίπεδο και την άμεση εξυπηρέτηση, γιατί πλέον κάποιος έρχεται να κάνει τις μικροβιολογικές του εξετάσεις και να τις πάρει κατευθείαν και να μην περιμένει ραντεβού από το νοσοκομείο που σε ένα μήνα. Δύο και τριών μηνών. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αγωνιστεί για άλλες δομές όπως τράπεζες και λοιπά, που τελικά και να μην αγωνιστείτε για το κέντρο υγείας. Και να μην αγωνιστούν, είναι ηθική καταστατική υποχρέωση. Είναι κατελάχιστο αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που ζητάμε είναι ενίσχυση της λειτουργίας του κέντρου υγείας και με προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, αλλά και με ό,τι άλλο απαιτηθεί. Και εμείς από το Δήμο, όπου χρειαστεί αυτό που κάναμε, θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, γιατί έτσι κρίνουμε ότι πρέπει και μπορούμε να συμβάλλουμε στην ομαλή απρόσκοπτη λειτουργία παροχής υγείας προς τους δημότες. Όσον αφορά τώρα το ΚΕΦΙΑΠ. Πάμε στο ΚΕΦΙΑΠ τώρα. Το οποίο κύριε Γεπαπτσόγλου, να πούμε ότι πρέπει να λειτουργήσει κανονικά σαν ΚΕΦΙΑΠ. Ούτε με συμβασιούχους, ούτε με γιατρούς που έρχονται ή φεύγουν ή κάνουν εφημερίες από το τηλέφωνο. Μου έλεγαν ότι κάποιες εξετάσεις εξετάζουν γιατροί, λέει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και μέσω Viber. Αυτά δεν είναι σοβαρά τώρα πράγματα. Νομίζω ότι υποβαθμίζουμε την ιατρική πράξη, νομίζω ότι υποβαθμίζουμε τον ιατρικό ρόλο, που κατά την άποψή μου, εγώ αν θέλετε και λόγω στενών γενικών δεσμών λόγω της συζύγου μου, ούτως ή άλλως το σέβομαι, σε μια κριτική περιοχή που ξέρω τον αγώνα που κάνουν οι γιατροί για να προσφέρουν αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ΚΕΦΙΑ, ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορεί να βασίζεται σε συμβασιούχους. Ήταν όμως μια πρώτη λύση. Είσαι γιατρός που θα μετακινούνται από το Αμίντεο κάποιες μέρες στην Καστοριά. Δεν γίνεται αυτό. Ήταν μια πολύ πρωτόλια κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει ένα θέσφατο και έναν κανόνα για τη λειτουργία ενός κέντρου, που σας πληροφορώ, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, τα μηχανήματα που έχει αυτό το κέντρο και οι υποδομές δεν τα έχει το καλύτερο κέντρο αποκατάστασης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Και η πρότασή μου λοιπόν, όχι τώρα, διαχρονικά, ήταν πια ότι για να γίνει ευέλικτη αυτή η δομή, θα πρέπει να αλλάξει μορφή. Δηλαδή να αποδεσμευτεί από κλινική του νοσοκομείου. Αυτά είπα και στον κύριο Βουλή. Να φύγει, μισό λεπτά, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Προτείνεται να φύγει το ΚΕΦΙΑΠ από την αγκαλιά του νοσοκομείου. Σήμερα είναι κλινική του νοσοκομείου. Με την τελευταία αναδιάρθρωση που έγινε τότε το 2013. Εγώ αυτό λοιπόν που πρότεινα, όχι τώρα, διαχρονικά, δηλαδή από το 2013 και μετά, αυτό λέω συνέχεια. Το είχα πει και σε άλλες τρεις συναντήσεις που είχαν γίνει και στην περιφέρεια τότε και στην τρίτη παρουσία του προηγούμενου υπεράρχη κυρίου Κύρκου, ότι πρέπει να αποτελέσει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μετόχους, να είναι μια ανώνυμη εταιρεία δηλαδή του δημοσίου, όπως έχει πάρα πολλές στο δημόσιο, με μέτοχο, με δικό του διοικητικό συμβούλιο και μετόχους. Μετόχους που θα είναι τοπικοί φορείς. Ποιος? Ας είναι η τρίτη ΥΠΕ, ο Δήμος, η περιφέρεια, το νοσοκομείο. Αλλά θα έχει δικό του αυτόνομο διοικητικό συμβούλιο και θα έχει ένα διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος θα μπορεί ευέλικτα να λειτουργήσει όλη αυτή τη δομή, προσλαμβάνοντας ευέλικτα και προσωπικό που χρειάζεται, όχι μόνο για τους εξειδικευμένους, αλλά θα μπορεί κάλλιστα να κάνει συμβάσεις και με άλλους φορείς υγείας κάποιων άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που σας πληροφορώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον, το γνωρίζω λόγω της ιδιότητάς μου στη συμμετοχή στην εκτελεστική του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, που εκεί υπάρχει και η διαφορά. Η πρότασή μου ήταν πια ότι θα μπορούσε η πισίνα, αυτή η κολυμπητική δεξαμενή που υπάρχει πάνω για αποθεραπεία, να λειτουργεί με ιαματικό νερό από τα λουτρά του Γάρας, που αποδεδειγμένα στην κινησιοθεραπεία έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Αυτό με την υπάρχουσα δομή δεν
μπορεί να γίνει. Πότε να προκηρυχθούν θέσεις. Πότε να έρθουν αυτοί. Μα προκηρύχθηκαν θέσεις, κύριε Παπτσόγλου. Προκηρύχθηκε θέση φυσιάτρου και δεν ήρθε κανείς. Ωραία. Γι' αυτό σας λέω. Ναι, ενώ αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτό το θέμα έχει να κάνει με έναν ιδιώτη στην αρρωγή, ας πούμε, σε εισαγωγικά, πώς πηγαίνουν οι γιατροί. Γιατί είναι άλλες συνθήκες εργασίας και άλλες συμβάσεις. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει αυτό το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Παρότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η άποψή μου είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, υπέρ του δημόσιου φορέα, αλλά με κανόνες έλεγχο και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις που χρειάζεται να απεμπλακεί ο δημόσιος τομέας, γιατί είναι στην ουσία μια τροχοπέδη και μια κολλησιεργή σε δράσεις άμεσες και αποτελεσματικές, να αποδεσμευτεί. Το είχα πει ούτως ή άλλως αυτό, ακόμη και για τη λειτουργία της Μακεδονίας για το Λατομείο, τότε ακόμη το 2011 δεν έγινε, δεν τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν για να το κλείνουμε. Όταν είπατε λοιπόν αυτή την πρόταση, για να το κλείσουμε, όταν είπατε αυτή την πρόταση στον κύριο Τζιγκαλάγια, ποια ήταν η αντίδραση του? Ναι, του άρεσε, λέει θα τη δω. Και μου λέει τώρα όμως μέχρι τις 27 τι γίνεται. Εκεί λοιπόν είπα πολύ απλά, οι υπάλληλοι αυτοί δεν χρειάζεται να γίνει επανάπρόσληψη να απολυθούν κλπ. Γιατί ακόμη και γι' αυτό θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως είναι ακόμη εν ενεργεία και δεν έχει λήξει η σύμβασή τους. Αν καθίσω και δω αναλογικά το τι είχε γίνει πριν 3 χρόνια με τους υπαλλήλους της κοινοφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι και αυτοί χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ, κάτι αντίστοιχο δηλαδή, έγινε με απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας η παράταση των υπάρχουσών συμβάσεων και μάλιστα έγινε 2 φορές για 2 οχτάμινα. Αυτό νομίζω είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού και νομίζω ότι όταν θέλουμε μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό που ακούμε είναι ότι αν γίνει παράταση θα πρέπει να γίνει για όλους του προγράμματος πανελλαδικά και όχι μόνο για τους 15-18 του ΚΕΦΙΑΠ. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει όμως. Δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε υπουργός υγείας, ούτε υπουργός εργασίας. Αυτό το θέμα όμως είναι. Πρέπει να το δούμε, έπρεπε μάλλον να το έχουμε δει 3 μήνες πριν και να μην συζητάμε 10 μέρες πριν, αλλά από την άλλη να θέλουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία έχοντας κατ' ο κοινός λεγόμενο το πιστόλι στον πρότροφο. Αλλά έστω και την ίστατη στιγμή εγώ προτείνω αυτή τη λύση. Δεν μένει παρά να εξεταστεί. Η άποψή μου είναι και εγώ αυτό εφαρμόζω. Εδώ έγινε πολλή συζήτηση όμως. Εδώ έγινε πάλι συζήτηση. Εδώ κύριε Παπαψόπουλο έγινε πολλή συζήτηση. Αν θα πρέπει να μείνουν αυτοί, αν θα έρθουν άλλοι από πίσω που περιμένουν και αυτοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το να φύγουν αυτοί και να έρθουν άλλοι. Έχουμε πάλι ακούσει με το ίδιο δυο, αν αυτή είναι τη Τελιγιορίδου ή άλλη του Τζικαλάγια. Έχουμε ακούσει χίλια δυο πράγματα. Νομίζω ότι για θέματα που αφορούν την υγεία δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διαδικασίας και ειλικρινά λυπούμε πάρα πολύ όταν αποτελεί αντικείμενο ένθεν και ένθεν, αντικείμενο κομματικής, γιατί δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, αυτή είναι κομματική αντιπαράθεση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση, επί της ουσίας δηλαδή να ενδιαφέρεσαι για το θέμα, έχει να κάνει κάτι άλλο με την προσωπική κομματική αντιπαράθεση. Εγώ σε τέτοιου είδους τρυπάκια ούτε μπήκα ποτέ ούτε πρόκειται να μπω. Γιατί έχω μάθει να κοιτάω μπροστά και να λύνω θέματα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε και ευθύνες που δεν θα έπρεπε να αναλαμβάνουμε, αλλά όταν έχεις ως γενικό κανόνα το δημόσιο συμφέρον και δει το κομμάτι της υγείας, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Δήμαρχος σήμερα. Ουσιαστικά είπατε, κύριε Παπτσόγλου, ότι αν επιχειρηθεί το σενάριο συγχώνευσης και υποβάθμισης του κέντρου υγείας του Άργους με το ΚΕΦΙΑΠ, ουσιαστικά θα πέσουν κορμιά, αυτό καταλαβαίνω, λέτε. Θα πέσουν, το λέω. Θα πέσουν κορμιά. Θα πέσουν. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε έτσι, αλλά θα το κάνουμε και αυτό λόγω της σημαντικότητας και της σοβαρότητας του θέματος. Γιατί για να φτάσεις μία δομή εκεί ψηλά έχει γίνει αγώνας συλλογικός και στοχευμένος. Δεν είναι απόφαση τόσο εύκολα να πάρουμε απόφαση γιατί έτσι μας βολεύει ή γιατί έτσι το σκεφτήκαμε. Και ο Δήμος και να πούμε στο όνομα εκείνου καταστρέφουμε αυτό. Όχι. Δεν είμαστε αυτής της λογικής. Βάζουμε τα δυνατά μας και συμβάλλουμε όλοι
να δούμε πώς θα λυθεί και το άλλο πρόβλημα. Το οποίο πάμε να λύσουμε. Και όχι να δημιουργήσουμε και ακόμη ένα για να λύσουμε ένα. Γιατί στο τέλος δεν λύνουμε κανένα. Ξεκαθαρίζει λοιπόν τι πρέπει να γίνει με το κέντρο υγείας, το οποίο πρέπει να παραμείνει εκεί ακλόνητο στην θέση του. Για το ΚΕΦΙΑ προτείνεται ουσιαστικά αποχώρηση, αποδέσμευση από το νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με διοικητικό δικό του συμβούλιο και διευθύνοντα σύμβουλο. Το ίδιο ακριβώς σενάριο το είχα θέσει στον κύριο Κύρκο. Το είχαν δει τότε και ως τρίτη είπε, αλλά δεν έγινε τίποτε. Υποτίθεται περιμέναμε ότι θα γινόταν μία συνάντηση. Μέχρι όμως δεν λεπτωθεί αυτό, προτείνεται παράταση των συμβάσεων ώστε να μην σταματήσει η λειτουργία του κέντρου 24ωρου. Ναι, με οποιοδήποτε τρόπο. Που θεωρώ ότι γίνεται. Γιατί, εδώ να πούμε κάτι σημαντικό. Επειδή είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα μονιμοποίησης, γιατί δεν είναι χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι όπως και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, εναρμόνιση οικογενειακής ζωής κλπ. Πολύ ωραία. Κύριε Γιαπαψόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο του Άργους. Νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά που ακούγονται. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε και τον πρώην πρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Αντωνιάδη, ο οποίος από ό,τι μιλήσαμε λίγο και στο τηλέφωνο για την συνέντευξη σήμερα, για να καθορίσουμε την συνέντευξη την ώρα και τα λοιπά, θέλει να απαντήσει και στην κυρία Κοζατσάνη για ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν χθες στην εκπομπή μας. Την Τετάρτη σκέφτομαι να έχουμε τους δύο βουλευτές εδώ στο σταθμό. Θα τους τηλεφωνήσω σήμερα για να είναι μαζί μας αύριο και ο κύριος Τζικαλάκης και η κυρία Τελιγιορίδου. Πάμε στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια και πάλι.